η δικιά μου εμπειρία με την αναπηρία ξεκίνησε με μια άλλη μορφή αναπηρία, με κινητική αναπηρία, με τη μητέρα μου. Συνάντηση με γονείς που βιώνουν τη δυσκολία του αυτισμού είχαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να ακούσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο κράτος ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις. Και ένα πράγμα που πραγματικά λείπει από την Ελλάδα είναι μια καθοδήγηση, κάποιο πρωτόκολλο, κάποια διαδικασία όταν κάποιος παίρνει τη διάγνωση. Θα πρέπει πρώτα να αξιολογούνται πολύ καλά οι κρατικές δομές, γιατί είναι κάτι το πώς θα παρέχεις θεραπεία ή το πώς θα παρέχεις βοήθεια στα παιδιά αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους και το μέλλον τους. Τη σκητάλη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες παίρνει η ίδια η Προεδρία της Κυβέρνησης και ειδικά ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Σταύρος Παπασταύρου. Εισάγουμε όμως και νέες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις με στόχο την άρση εμποδίων και τη θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, εξειδικεύουμε πλέον την Εθνική Στρατηγική σε ετήσια βάση, με τα σχέδια δράσης κάθε Υπουργείου. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία, εντάσσεται ο προσωπικός βοηθός, οι αυξήσεις των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, η προσβασιμότητα στα δημόσια κτίρια και άλλες δράσεις.